Δεν πας πληροφόρησα ακόμη. Εξάλλου εδώ αστυνομία. Παιδιά, αστυνομία δεν παίρνει. Εδώ έχουμε άσυλο. Ωραία. Έχουμε και το άσυλο. Λοιπόν, στα θέματα τώρα το πάω. Για το άσυλο είμαι οπωσδήποτε. Αλλά στα θέματα του πάω, να πούμε ότι, όπως λέω, ανέπατος δικαίωση, στο θέμα του Μπέρσης. Τέλη Σεπτεμβρίου ήταν όταν είχαμε αναποκλέψει το θέμα, όταν είπαμε ότι του Μπέρκη γυναίκα την πιάσαν τα ψυχολογικά, εκεί που ήταν καλά τα λεφτά, αλλά όπως η γυναίκα του Βιερίνια είχε πάει στην Βόλσμπουργκ και σου λέει, εγώ δεν μπορώ να είμαι στάσιμο, οπότε μπορώ μόνο με λιγότερα χρήματα. Έτσι και την Στάσο Ρεκουπουλιστή, εδώ ο τηλεόραση και αμάστο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η κυρία Μπέρκ είπε ότι δεν μπορώ να ζήσω σε μια τέτοια κατάσταση. Ο Μπέρκ στα 30 είναι στο στόχαστο του ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό. Η προϋπόθεση, το είχαμε πει και πριν αρκετό καιρό, πάνω από 1,5 μήνα, είναι να πουληθεί ο Πρίγιοβιτς. Η αλήθεια, ναι. Να πάει εκεί πέρα να παίξει καλά. Κοίταξε, οι σχέσεις του Λουτσέσκου με τον Πρίγιοβιτς δεν είναι καλές. Εξάλλου το έχουμε πει εδώ και 15 μέρες. Ήδη μια δήλωση του Πρίγιοβιτς, ρωτήστε τον προπονητή για τα γκολ που έβαλα. Ο άλλος λέει δεν είναι έτοιμος. Η αλήθεια είναι η εξής. Και στην προηγούμενη ομάδα ο Πρίγιοβιτς είχε τσακωθεί με τον προπονητή γιατί λέει δεν ταιριάζει το σύστημα που παίζει το επιθετικό, δεν τον βοηθάει. Τι θέλει ο Πρίγιοβιτς? Ο Πρίγιοβιτς θέλει να είναι σφιχτός στην περιοχή, να πλευροκοπεί ο ΠΑΟ από τη μια και από την άλλη μεριά με 4 παίκτες, 2 και 2, να βγαίνουν οι χαφλάκια, να τον φορτώνουν στο πρώτο δοκάρι και να κάνει τα γκολ. Ο Λουτσέσκο λέει και στον πατέρα του και σε ανθρώπους δικούς του. Και τι να κάνω εγώ, ρε παιδιά, να προσαρμόσω όλο το παιχνίδι του πάω για να μπορώ, ας πούμε, να φορτώνω τον Πρίγιοβιτς. Άσε, λέει, που βρεθήκανε προπονητές, βλέπε Πετράκης, βλέπε τον άλλον στην Τρίπολη, τον Σάββατο Παντελίδη, το έχουν ρίξει κάτι γαϊδούρια, Μαντουμάν, ο Μαυροπάνος Μαντουμάν, τον περιόρισανε τώρα, ο άλλος της ΑΕΚ, ο προπονητής με τον Τσικρίση, βάλανε τον 1,95 κολλητά, όχι ζώνη και τον κλείσανε. Οπότε πουλάνε τον Πρίγιοβιτς, παίρνουν τον Μπέρκ και φτιάχνουν μια επίθεση πιο προυλεαστική που λέτε. Και θα γίνει έτσι από ό,τι φαίνεται η δουλειά τις επόμενες μέρες. Τώρα, για τον αριστερό πάλι. Πιο κοντά είναι ο Σταφυλίδης από ό,τι είναι ο Κούρτ. Γιατί είναι ο Σταφυλίδης πιο κοντά? Γιατί είναι δανεικός, θα είναι δανεικός, θα είναι στα 450.000 το χρόνο, θα είναι παοξάκι, θα πουλήσουμε και εμείς φύλλα ήρθα πίσω στην πατρίδα ο μεγάλος παοξής Σταφυλίδης και το σπουδαιότερο είναι ότι ο Κουτσαλιάκος είναι πελάτης ο Σταφυλίδης, οπότε καταλαβαίνεις ότι ένας πόντος παραπάνω από τον Κουτσαλιάκο θα προηγηθεί ο Κουτσαλιάκος με τον Κούρτ. Με τον να προηγηθεί ο Σταφυλίδης έναντι του Κούρτ. Τώρα για τον Μολέδο, όντως ακούγονται και εκεί πάρα πολλές πληροφορίες. Εδώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός, εσύ το ξέρεις καλύτερα, με έμαθα ότι ζητάει από την ομάδα του την Ιντεπιόν, κάπως έτσι λέγεται, Ιντερναζιονάλ, 500.000. Αυτή δίνει 200, λέμε 250. Και ο Μολέδο έχει μιλήσει και θέλει 3 χρόνια συμβόλαιο. Στα 30 είναι, παίζει και αυτού του η κατάσταση. Τώρα, ο Μίχελ είναι στο εξωτερικό, πήγε να φέρει ποδοσφαιριστές, αλλά και να βρει ομάδες οι οποίες θα μπορέσουν να πάρουν ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, που ο ίδιος ο ΠΑΟΚ θέλει να αποφορτήσει το κλίμα και το ρόστερ. Εδώ θέλει μια έξυπνη κατάσταση να πάρει όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα ο ΠΑΟΚ. Του Κοσαβίδης πουλάμε, αλλά δεν ξεπουλάμε. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε είναι θεμητά. Να πούμε ότι ο Βιερίνια έκανε προπόνηση, αλλά όπως είπαμε και χθες, δεν πιστεύω να πάρει ρίσκο να το βάλει βασικό, εκτός αν πει ο ίδιος θέλω να παίξω και τη μήνυ στο πάνω του Παναθηναϊκού. Φιλοξενήσαμε τον Θανάση τον Δημόπουλο πριν από λίγο στο Μετρόπολης. Μας είπε για την πιθανή πόλη του Πρίγιου τον Ιανουάριο ότι φιλομολογία για τον Μπέρ. Και μας είπε ότι ο Βιερίνια πρέπει να χάσει κελάκι και πάνω τρώει μπουγατσούλα. Είναι δήλωση του Θανάση τον Δημόπουλο στο Μέτρο και στο Μετρόπολης και όποιος θέλει μπορεί να τη δει πατώντας metro.gr να δει τη συγκεκριμένη δήλωση. Επίσης να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει στο ντέρμπι με 4-4-2 Βιερίνια ή Κρέσπο. Εγώ πιθανολογώ τον Κρέσπο γιατί
Δεν πιστεύω ότι θα πάρει ο Λοτσέσκο τόσο μεγάλο ρίσκο να χάσει καλά δίπλα το Βιερίνια. Βαρέλα παλαιστά θυμάτως ο Πασχαλάκης που ανανέωσε. Και εδώ είναι κάποια παιδιά από τα Γιάννενα που μου έχουν πει πολλές ιστορίες για τον Πασχαλάκη. Μου λένε είναι από τα καλύτερα παιδιά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Λέει δεν είναι γύρω. Ήταν πρώην γείτονα αυτά. Ο Κάνιας κερδίζει τον Τσιμίνο. Ο Μαωρίσιο κερδίζει το χτάρι στη θέση στα χαρτ. Πέλκας με κουλούρι, εννιάρι, εννιάδεκάρι ο Πέλκας. Μπαρ και Λιμιός, τότε Τζαρμακάβος. Θα είναι οι 11 που θα παίξουν. Από ό,τι φαίνεται Γιάννη με κούμπα, με sold out. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί μείναν μόνο 4.000 εισιτήρια και έχουμε Παρασκευή, Σάββατο και την ημέρα του αγώνα. Οπότε κατά 99% θα έχουμε το πρώτο sold out.